Σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρό να μετατρέψουμε την ΕΦΣΑ αυτό σε ένα ρίγκ. Δεν πρέπει να χωρίσουμε την Ολομέλεια. Δεν πρέπει να διαιρέσουμε τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, αλλά να τα ενώσουμε. Διότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης, μέσα στο οποίο είναι και η Ελλάδα. Συμφωνώ με τον Βέμπερ σε ένα σημείο. Κύριε Τούσκ, κύριε Πρόεδρε, κάνετε καλή ομιλία, καλές δηλώσεις σήμερα. Δεν είναι δυνατό ωστόσο το σημαντικότερο όργανο της Ένωσης, το Κοινοβούλιο, να μην μετέχει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο Euro Summit. Ζητώ λοιπόν επισήμως να καλείτε στις συνεδριάσεις σας τον πρόεδρο Σούλτς. Κύριε Πρωθυπουργέ Τσίπρα, δεν ανήκετε στην ομάδα μου, στο κόμμα μου. Εγώ ωστόσο αυτή τη στιγμή αισθάνομαι Ευρωπαίος. Και ως Ευρωπαίος σας λέω ότι για το καλό της Ευρώπης εμείς οι σοσιαλιστές δεν θα δεχθούμε ποτέ ένα Brexit. Ποτέ. Τις τελευταίες ώρες η ελπίδα ξαναζωντάνεψε. Είναι γνωστό, όλοι δήλωσαν την ανάγκη μιας θετικής προσέγγισης. Είναι σωστή η θέση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων χθες. Σωστό είναι το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας συμφώνησαν επί μιας πιθανής λύσεως. Πιστεύω ότι υπάρχουν όροι για να βρούμε αυτή την εβδομάδα μια συμφωνία. Υπήρχε ήδη συνεννόηση. Η κυβέρνησή σας πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις, υποστήριξη στην εργασία, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής απελευθέρωσης, βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Αυτά είναι μέτρα που δεν είναι μέτρα κατά για τη μητριά Ευρώπη, αλλά υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε και την αναδιάρθρωση του χρέους, που είναι δέσμευση ήδη από το 2012, που πρέπει να τιμήσουμε και πρέπει να σκεφτούμε και μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος που θα συζητήσει εξ αρχής για την επανεξέταση του χρέους. Πιστεύω και κλείνω ότι πρέπει να επιτρέψουμε ένα δάνειο γέφυρα για να μπορέσουν οι Έλληνες και οι υπόλοιπες χώρες να βρουν μια μεσοπρόθεσμη συμφωνία. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Αυτός που θα διαβάζει την ιστορία των ημερών αυτών πρέπει να μπορεί να διαβάσει ότι στο Κοινοβούλιο, στα θεσμικά όργανα και μεταξύ των ελληνικών αρχών υπήρξαν άνδρες και γυναίκες που άφησαν κατά μέρος τα ρούχα τους, την πολιτική τους συμμετοχή, τη στολή τους, δείχνοντας ευθύνη και επικοδομητική στάση για να σώσουν την Ελλάδα και για να σώσουν την Ευρώπη.